Είσαι καλυμμένος με πάει πρόσκα. Ατρέα! Από εδώ! Σταμάτα τον! Με περιμένει γερόταλα ακόμα πάλι, έτσι! Τα δεξιά! Πίσω σου, μας ρίχνουν! Ήταν η τελευταία. Ας βρούμε το γιο σου. Όλα θα πάνε καλά. Απλώς, αφήστε με ήσυχο. Τυρ, άκου, ορκίζομαι, δεν θα σε πειράξουμε. Θέλουμε απλώς μείνετε να σε μακριά, βγάλουμε. Σας παρακαλώ. Να σε πάμε κάπου να είσαι ασφαλής από τον Όντιν. Λυπηθείτε με. Είναι ο πατέρας μου. Εμείς... βοηθάμε. Δεν έχω θέση εδώ έξω, σας παρακαλώ. Όταν θυμώνει είναι χειρότερα. Δεν είσαι στρατιώτης. Δεν είσαι ηγέτης των ανθρώπων. Σύνεσαι επιτέλους. Ο γιος μου μας έφερε ως εδώ. Για σένα. Κοίτα τον. Εσύ. Γιατί. Δεν με ξέρεις. Ξέρω ότι πρέσβευες. Βοήθησες τους γίγαντες. Και στον τα αποδίδουμε. Τι? Εμείς φεύγουμε. Θα έρθεις μαζί μας. Ορίστε. Στο άγαλμά σου στη λίμνη. Κρατούσες δόρυ. Σκέφτηκα πως τα θέλω. Μπαστούνι. Όχι. Ευγενική σκέψη, αλλά όχι. Ευχαριστώ, όχι. Μα... καλά. Κοίτα. Προηγουμένως έτρεξα επειδή δεν αναγνωρίζω πάντα τι είναι αληθινό. Μερικές φορές είναι... να... Μην τρέπεσαι γι' αυτό, αδερφέ. Ζούμε σε αλόκοτους καιρούς. Τον ακούτε κι εσείς? Πρέπει να γυρίσουμε σπίτι. Το νιώθεις αυτό? Άνεμος. Φυσάει από εδώ. Ίσως η έξοδος να είναι κοντά. Έχετε ονόματα για να σας προσφωνώ. Ματρέα, γνωρίζεις ήδη το Μιμήρ. Και από εδώ ο πατέρας μου, ο Κράτος. Πώς γίνεται ο γιος ενός Σπαρτιάτη να μιλάει για τους Γιότναρ? Η μητέρα μου ήταν η τελευταία των γιγάντων του Μίτγκαρντ. Η Λάουφεϊ. Λάουφεϊ. Θυμάμαι αυτό το όνομα. Προσπαθούσε και αυτή να βοηθήσει τους άλλους. Τώρα είναι στο φως του Άλφχαϊμ. Τα συλληπιτήριά μου.
καλά. Είναι πολύ πιο ισχυρή όταν δεν είσαι καθιστός. Επιτρέψτε μου να το κάνω εγώ. Είναι το λιγότερο. Γιατί ρισκάρετε να εξοργήσετε τον Όντιν για μένα? Να... έρχεται το Ράγναροκ. Ελπίζω να το ήξερες ήδη. Πιστεύομαι πως θα ήθελες να βοηθήσεις. Με ελευθερώσατε για να αρχίσω έναν πόλεμο? Όχι! Τιρ, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω αυτοπροσώπως. Μιμίρ, τι σου συνέβη? Ακολούθησα τα βήματά σου. Προδοσία, εχμαλωσία επαόριστον, αποτρόπαιη τιμωρία στα χέρια του πατέρα των πάντων. Δεν σου άξιζε τέτοια τιμωρία. Γιατί εσένα? Ομολογώ ότι εγώ είχα λίγο καλύτερη θέα. Τον βρήκαμε στην κορυφή ενός βουνού με τις ρίσεις να έχουν τυλιχτεί γύρω του. Ο μόνος τρόπος να τον ελευθερώσουμε ήταν... να, αυτός. Εξαιρετικά ευχάριστος. Για όλους τους εμπλεκόμενους. Είσαι καλά? Το φως είναι... πέρασε τόσος καιρός. Πιο πάνω υπάρχει μια προεξοχή. Η σκιά θα ανακουφίσει τα μάτια σου. Έλα. Είπες ότι έρχεται το Ράγναροκ. Άρα ο Μπάλντουρ... ο Μπάλντουρ πέθανε. Ο Όντιν τον έστειλε να βρει ένα γίγαντα στο Μίτγκαρντ. Και τότε βρήκε τον Κράτο. Τέλος πάντων, υποσχέθηκα ότι θα τους οδηγούσα στην ψηλότερη κορυφή των βασιλείων αν μου έκοβαν το κεφάλι και έπιθαν τη Φρέια να το φέρει πίσω. Μιμίρ, πες για τον Μπάλντουρ. Έφτανα και εκεί. Δεν ήταν μόνο σκότωσε αυτό και εκείνο. Επιστρέψαμε στους υγρότοπους. Πρόσεχε! Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όλα καλά. Εγώ είμαι εδώ. Κύριο, δεξιά! Μακρύ, πούτε σε ψηλά! Ρίξ' τον κάτω! Ελάτε, πρέπει να φύγουμε πρωτού επιτεθούν και άλλα. Έπρεπε να πάρεις το δόρυ για να αμήνεσαι. Όχι. Έχω απαρνηθεί τη βία. Μα είσαι ο θεός του πολέμου. Αυτό ανήκει πια στο παρελθόν. Κι αν ο Όντιν αρχίσει το Ράγναροκ, αλήθεια, δεν θα πολεμούσες? Ακόμα κι αν το επιθυμούσα. Προτού συνεχίσουμε, την αλήθεια. Τι θέλετε από εμένα? Μιλάτε για το Ράγναροκ. Θεό του πολέμου ήρθατε να βρείτε. Αυτόν τον Τιρ θέλετε? Αντρέα. Συγχωρέστε με. Σας ευγνωμονώ για την ελευθερία μου. Αλλά αν θέλετε να σας ακολουθήσω σε πόλεμο, ή χειρότερα να σας οδηγήσω, σκοτώστε με τώρα. Ο αγώνας μου τελείωσε. Η ζημιά έγινε. Κανείς δεν θα σε σκοτώσει, αδερφέ. Το προτιμώ από το να ζήσω το Ράγναροκ. Δεν αποζητούμε τον πόλεμο. Απλώς θέλουμε απαντήσεις.
Δεν ξέρω πώς να σας βοηθήσω. Δεν έχει σημασία. Οι γίγαντες εμπιστεύονταν. Αυτόν τον Τυρ χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε εσένα. Εντάξει. Χρειάζομαι μόνο έναν καλό ύπνο. Και ίσως λίγο φαγητό. Νομίζω σκοτώσατε τους φρουρούς που με σύτιζαν. Αδερφέ, μήπως θέλεις να τελειώσεις τώρα την ιστορία? Οι γη του Θόρ μας επιτέθηκαν. Τους σκοτώσαμε. Ο Μπάλντουρ πήγε να σκοτώσει τη Φρέγια. Το σκότωσα. Αλλά παρέλειψες το ότι πολεμήσαμε και ελευθερώσαμε τις Βαλκυρίες. Ότι οι γίγαντες εξαφανίστηκαν, ότι με αποκαλούσαν Λόκι, ότι βρήκαμε τους βωμούς και... Όταν φτάσαμε στο Γιότουνχάιμ, ήταν όλοι τους... νεκροί. Νεκροί? Πιστεύετε πως ο Όντιν... Δεν το γνωρίζουμε. Πέρασε τόσος καιρός. Είχα ξεχάσει την ομορφιά του. Τυρ, στα ταξίδια σου, άκουσες ποτέ τους γίγαντες να αναφέρουν τον Λόκι? Συγγνώμη, αυτό το όνομα δεν μου θυμίζει κάτι. Οι γίγαντες είναι... ήταν... μυστικοπαθής λαός. Ναι, λογικό. Ίσως όταν ξεκουραστώ. Δεντρόσπιτο. Άρχοντα Τυρ, είσαι όντως ζωντανός? Είμαι. Αναρωτιέμαι. Μάλιστα. Είναι κουρασμένος. Του υποσχέθηκα φαγητό και δωμάτιο να αναπαυθεί. Α, αναμενόμενο. Λοιπόν, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έλα, κόπιασε. Ερχόμαστε. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε πολλά να υπολογίσουμε. Θα μιλήσουμε το πρωί. Α, καλά. Το πρωί. Μη κουνιέσαι! Πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ. Είδες. Καλό ύπνο, Τυρ. Θα πέσω κι εγώ. Δύσκολη μέρα αύριο. Λοιπόν, Τυρ. Τι σκέφτεσαι, αδερφέ? Σκέφτομαι πως... θέλω να γίνουν όλα όπως ήταν. Ναι. Κι εγώ θα ήθελα να ανεβώ σε δέντρο. Αλλά το πουλάκι πέταξε. Εύχομαι ο Ατρέας να μην ήταν τόσο... ανήσυχος. Μόνο η ασφάλειά του με νοιάζει. Το ξέρω, αδερφέ.
Μα δεν αρκεί να τον κρατάς γερά για να μην κινδυνεύσει. Ο μικρός είναι αποφασισμένος να κάνει τα δικά του λάθη. Και φοβάμαι πως ο Τιρ θα είναι ένα από αυτά. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάποιον τόσο λυγισμένο. Ο πόνος του είναι φρέσκος. Περιμένεις πολλά. Ναι, ίσως. Κρίμα που η Φρέια σε θέλει νεκρό. Θα ήταν πραγματικά άριστος σύμμαχος. Δεν αποτελεί επιλογή. Ναι, υποθέτω πως όχι. Έχεις αϊπνίες. Α! Μη με ξαφνιάσεις ξανά έτσι. Έχω να κάνω κάτι στο Μίτγκαρντ. Χωρίς εμένα, νόμιζα είμαστε συνεργάτες. Είμαστε, αλλά... δεν ήξερα αν θες να έρθεις. Θα επισκεφτώ μια παλιά φίλη. Α, μάλιστα. Ή καλύτερα όχι, αν αναλογιστείς ότι είναι αποφασισμένη να σε δολοφονήσει. Δεν θα το έκανε. Κοίτα, βρίσκω χαριτωμένο το ότι βλέπεις τα καλά των άλλων, ειλικρινά. Και θέλω να συνεχίσεις να βλέπεις τα καλά των άλλων με το να μην σε δολοφονήσουν. Μα τι χρειαζόμαστε. Αξίζει το ρίσκο. Είσαι σίγουρος? Αν μπορώ να προτείνω μια εναλλακτική, κάτι λιγότερο ρυψοκίνδυνο που ίσως σας δώσει απαντήσεις. Σε τι αναφέρεσαι? Ένας παλιός φίλος που έχεις καιρό να δεις. Ένας γιγαντιαίος φίλος. Ο Γιόρμουνγκάντρ, τον βρήκες? Τι θα έλεγες να σου δείξω? Απλώς είναι στο δρόμο της εκδικητικής θεάς που σας θέλει νεκρούς. Οπότε έχουμε χρόνο να αποφασίσουμε να μην πάμε εκεί. Άρα, ξέρεις που είναι η Φρέια? Όχι, όχι. Εννοώ ναι, αλλά κοίτα. Ας μιλήσουμε πρώτα στο φίδι και έπειτα δεν θα σε οδηγήσω στη Φρέγια. Τι λες? Χαίρομαι που έφερες το κλειδί του Ίγκδρασιλ. Έφυγα βιαστικά και ξέχασα το δικό μου. Τόσο γρήγορα βαρέθηκες στους μουσαφίριδες. Τι? Όχι. Θέλω λίγο καθαρό αέρα. Αυτό είναι όλο. Ελπίζω να σου αρέσει κρύος. Να περάσουμε πρώτα από την καλύβα. Θα θέλει να έρθει μαζί μας ο χνοδωτός φίλος σου? Όχι. Ήθελα να σου το πω. Ο Φένριρ πέθανε. Λυπάμαι τόσο πολύ γι' αυτό. Για οίκος ήταν πάντοτε πολύ καθαρός. Ευχαριστώ. Θα σου προσέφερα μια αγκαλιά, αλλά θα ήταν τραυματικό και για τους δυο μας. Λοιπόν, μύρισα κάτι απέσιο κοντά στον πύργο του Χέλχαϊμ. Θυμάσαι πως πάμε εκεί? Ναι, μετά τους σκοπηλάτες. Αλλά γι' αυτό πιστεύεις ότι ο Γιόρμουνγκάντρ είναι εκεί? Ξέρω τι μύρισα. Καλά, ξέρεις... συνέβησαν πάρα πολλά και θέλω απαντήσεις. Σεντούκι! Δεν είναι εύκολο, ε. Σκάσε! Λοιπόν, τι συνέβη? Ο πατέρας είπε πως έκανε ένα ξόρκι όταν πέθανε ο Φένριρ. Αλλά δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεται. Μαγικό ατύχημα. Αυτό είναι ανησυχητικό. Δεν είναι μόνο το μαγικό ατύχημα. Μεταμορφώθηκα σε αρκούδα. Αρκούδα? Με σάλια και λοιπά. Ναι, αλλά έχασα τον έλεγχο. Η Φρέια γνωρίζει τη μαγεία καλύτερα από όλους. Ίσως με βοηθήσει. Αλλά όχι μαγεία των γιγάντων. Καλά, θα το κάνουμε όπως λες εσύ, Σιν. Το μεγάλο δηλητηριώδες φίδι είναι πιο ασφαλές. Είναι... δηλητηριώδες? Σκάλτα!
Ρίξε στο βαρέλι. Έχει και αυτό ηχόπετρα πάνω του. Στέλνω. Ναι. Ωραία αίσθηση, έτσι. Σύντρι, είναι τέλειο. Κολλήσαμε. Πώς βρέθηκε εδώ το χέρι από το άγαλμα του Τυρ? Βρες τρόπο να περάσεις και θα σου πω. Το έχω. Α, ίσως τον να. Αλλά ο δρόμος είναι ακόμα κλειστός. Και δεν βλέπω άλλες από εδώ. Στάσου, κάτσε ένα δω τριγύρω. Ίσως από διαφορετική γωνία. Για πες για το χέρι. Ο πατέρας σου χρωστούσε στον Θόρ χρέος αίματος. Και του το έδωσε. Πω, τέλεια ιστορία. Τέλος πάντων, μπορεί να συμβεί ξανά το ξαφνικό ξέσπασμα της αρκούδας. Δεν ξέρω. Έχουμε παρέα. Με καλύπτεις? Είναι κυριολεκτικά φτιαγμένοι από βρωμιά. Δεν τους αγγίζω. Ποιος σου είπε να τους αγγίξεις? Μ' αρέσει το πώς σκέφτεσαι. Λοιπόν, για να δούμε. Θα εκτιμούσα λίγη βοήθεια. Καλά. Εντάξει, θα κάνω άρπα τις ημερές ωραίες πέτρες. Α, μη μ' αγγίζεις. Όπως, Σύντρι. Σκληρά λόγια. Τον έκανες χώμα. Σκάσε. Θες τη βοήθειά μου ή όχι? Εντάξει, εντάξει. Μια στιγμή. Σε ευχαριστώ που θυσίασες τόσα αντικείμενα από το σακούλι σου. Ξεκάθαρα, χρειαζόσουν βοήθεια. Τέλος πάντων. Ατυχία! Ο διακόπτης είναι χαλασμένος. Μπορείς να το φτιάξεις, έτσι? Ή μήπως όλο το ταλέντο πήγε στον αδερφό σου? Εξαρτάται. Ο πατέρας σου έχει όλη τη δύναμη. Συνειδητοποιείς πως αν πονέ, παραδέχεσαι ότι ο Μπρόκ έχει όλο το ταλέντο. Ορίστε. Ας συνεχίσουμε. Γιατί ανησυχείς τόσο πολύ σήμερα? Δουλειά μου είναι να προσέχω αυτούς που νοιάζομαι. Τους προστατεύω από το να πάθουν κακό. Η Φρέια δεν θα με σκότωνε. Και ο Γιώργου Γκάντριν μάλλον δεν είναι εκεί. Εξάλλου, με συμπαθεί. Με έφαγε μόνο μια φορά. Και είχα καταφέρει να το σβήσω από τη μνήμη μου. Λοιπόν, φτάσαμε. Στο είπα πως έφυγε. Δοκίμασες να τον καλέσεις? Το πρώτο που δοκιμάσαμε ήταν το κέρας.
Δεν αναφέρομαι στο κέρας. Γιορμουτέιου Σεϊνού. Εντελώς φυσιολογικό. Χαρά. Σιδηρόξυλο. Τι να σημαίνει. Πως έπρεπε να κάτσουμε σπίτι. Πάμε πίσω. Ίσως μπορώ. Θα με αφήσεις να το κάνω. Παγωμένη αστραπή είναι. Ναι. Να το δούμε καλύτερα. Ποιο ήταν το σχέδιό σου, είπαμε. Να πας στο Συμβούλιο των Βαλκυριών, ελπίζοντας ότι η Φρέγια έχει καλή διάθεση. Τώρα που ξέρω που είναι... Ναι, αυτό ακριβώς έχω σκοπό να κάνω. Γαμώτο! Μην πεις τον Μπρόκο ότι έφρυσα. Είναι ανυπόφορος όταν κοκορεύεται. Άκου, ο Μπάλντουρ πήγε να τη σκοτώσει. Δεν είχαμε επιλογή. Δεν ξέρω αν το βλέπει κι αυτή έτσι. Δεν σκοπεύω να τη ρωτήσω. Εξάλλου, τα βέλη ήταν δικά σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό ακριβώς προτείνω να μην το κάνουμε. Μου αρκεί τόσο ενθουσιασμό
όμως για μία ημέρα. Αποκλείεται. Είμαστε τόσο κοντά. Αλίμονο. Ίσως είναι κάποιο σημάδι. Μην κάνεις αμωρό. Θα σε πιάσω. Αυτή τη φορά δεν θα μου πέσεις. Καλά. Παίρνα τότε ανάμεσα στα βασίλεια. Ξέρεις ότι δεν θα γίνει κάτι έτσι. Παρόλο που μάτι πέστηλα, εύχομαι να γινόταν. Είδες. Καλά δεν ήταν. Ειλικρινά ελπίζω να μην χρειαστεί να το ξανακάνω, αν αυτό με ρωτάς. Το κατάστημά μου. Αφού δεν μπορώ να σε σταματήσω, τότε μέχρι εδώ θα έρθω. Να κάτσω, να φτιάξω. Όπως θέλεις. Μάλλον δεν μπορώ να το σπάσω. Πρέπει να βρω άλλον δρόμο. Θέλεις σίγουρα να μπεις εκεί φορώντας την αιχμή του Βέλους που σκότωσε το γιο της. Θα το κρύψω. Εξάλλου το έχω σου υπενθύμηση. Να γίνομαι καλύτερος. Με φωνικό όπλο γίνεσαι εσύ καλύτερος άνθρωπος. Με κάνει να νιώθω γενναίος, εντάξει. Είναι κακό αυτό. Αν σε κάνει να πιστεύεις ότι θα πείσεις τη Φρέγια για το οτιδήποτε, ναι, είναι. Πρέπει να προσπαθήσω. Γιάλφα! Είπα το πιθάρι! Ωραία, ε. Απλώς συνέχισε. Είσαι σίγουρος ότι είναι καλή ιδέα? Δεν έχεις καν σχέδιο. Ο Μπροκ λέει ότι κάποιοι τα πάνε καλύτερα στο χάος. Νομίζω έχει δίκιο. Γιατί πιστεύεις ότι ισχύει εδώ? Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι το Ράγναροκ. Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι και δεν έχουμε επιλογές. Να ζήσουμε. Είναι μια επιλογή. Εντάξει. Προς τα πού είναι το συμβούλιο? Αν συνεχίσω μπροστά και προς τα πάνω, λογικά θα φτάσω. Ναι, έτσι νομίζω. Ωραία. Κι άλλη ηχο, παιδιά. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Αν με εμπιστευόταν, δεν θα του έκρυβα τίποτα. Πώς θα σε εμπιστευτώ αν λες ψέματα? Βασικά, σε αυτό έχει δίκιο.
Ίσως αν με άκουγες. Δεν μπορώ να πω κι εγώ το ίδιο. Και από πού θα ρίζω ότι το έμαθα. Συνεχίσω την ανάβαση. Άρα γιατί θα έκανε η μαμά. Γιατί δεν την εμπιστεύεσαι. Γιατί δεν μου λες. Μάλλον είμαι στον σωστό δρόμο. Μακάρι να είχα μια πηξίδα. Ah!
Μακριά η Φρέια. Μόνο να έχω το νου μου για τη μεγάλη πόρτα. Εσύ είσαι εκεί πάνω! Ναι, να η πόρτα. Γεια στους κάτω! Γεια! Βρήκες τα λογικά σου. Ναι, θέλω να πω, δεν αλλάζω γνώμη. Χα! Έχεις αμφιβολίες. Hey! Εσύ δεν έχεις ποτέ. Τις προτιμώ από τις τύψεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ. Αλλά στο λέω, συνέχισε έτσι και ίσως βρεις και από αυτές. Γεια σου, Φρέια. Τι, δεν μπορώ να επισκεφτώ μια παλιά φίλη? Αυτό δεν είναι κακό, σωστά? Δηλαδή, επειδή ευθύνομαι για το θάνατο του γιού σου, δεν σημαίνει ότι... Εντάξει, ναι. Αυτό καλύτερα να μην το πω. Τι είπες, Φρέια? Γιατί φοράω αυτό στο λαιμό μου? Το βέλος που σκότωσε τον γιο σου? Καλή ερώτηση. Ξέρεις... Θα με σκοτώσει. Άντε, καλή αποτυχία. Φρέια! Έπρεπε να μείνεις με το Σίντρι. Κάτσε! Σταμάτα! Ο πατέρας σου. Πού είναι? Δεν είναι εδώ! Έστειλε σένα? Όχι! Δεν το ξέρει! Δεν έπρεπε να έρθεις. Μου στέρισε τον γιο μου. Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα κάνω το ίδιο? Είσαι ανώτερη από αυτό! Θα έβαζε στοίχημα τη ζωή σου. Τι ξέρεις εσύ για μένα? Ξέρω ότι ακόμα ζω. Οπότε όσο το σκέφτεσαι, μήπως να με ελευθερώσεις, να σου πω γιατί ήρθα. Αν θες να εκετεύσεις για τον πατέρα σου, μην κουράζεσαι. Η μοίρα του είναι σφραγισμένη. Αφού ξέρεις πως ευθύνεται για όλα αυτά. Δεν έχω πρόσβαση στον Όντιν. Ούτε χρειάζεται. Θα πληρώσεις το Ράγναροκ. Αλήθεια? Κι αν σου έλεγα ότι ήρθε ως το Μίντγκαρντ? Ήρθε σε εμάς! Προσέφερε ειρήνη αν δεν του εναντιωθούμε. Ισχυρίζεται πως απέτρεψε το Ράγναροκ. Λέει ψέματα. Ίσως. Αλλά η προφητεία της Γκρόα ξέρεις ότι προβλέπει στρατιά γιγάντων. Οι γίγαντες περιμένουν τον πόλεμο στο Γιότουνχάιμ. Όχι. Πήγα εκεί. Δεν υπάρχει στρατιά. Ούτε άλλοι γίγαντες. Μόνο εγώ. Εσύ.
Στο Γιότουνχάιμ έμαθα την αλήθεια. Η μητέρα μου ήταν η έσχατη φύλακας του λαού μας στο Μίτγκαρντ. Και όχι μόνο αυτό. Οι γίγαντες έχουν προφητείες για εμένα. Με ξέρουν ως... Λόκι. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω τον Όντιν. Κάπως. Αλλά αφού πέθαναν όλοι οι γίγαντες και ούτε εσύ θα τον πολεμήσεις, τότε νίκησε ήδη. Γιατί δεν συνεργαζόμαστε, τώρα που είσαι ξανά μάχημη. Απέχω πολύ από το άρτιο. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά βρήκαμε τον Τιρ. Ίσως αν του μιλούσες... Ο Τιρ ζει. Ναι. Τον σώσαμε από το Σβάρταλφχάιμ. Αδύνατον. Τα εννέα βασίλεια έκλεισαν. Για όλους. Όχι. Ανοίξαμε τον δρόμο. Αλλά δεν ξέρουμε πού να πάμε. Αλλά αν συνεργαστούμε όλοι... Αρκετά. Αρκετά! Φύγε από εδώ. Φύγε και μην γυρίσεις. Φύγε προτού αλλάξω γνώμη. Μην περιμένεις το ίδιο έλεος και για τον πατέρα σου.